σίγουρα ένα από τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα και έχουν σοκάρει το Πανελλήνιο, την κοινή γνώμη βέβαια, είναι οι εξελίξεις που αφορούν τον βιασμό και την εκμετάλλευση της 12χρονης. Σίγουρα και δημοσιογραφικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψεις αυτές τις εξελίξεις, καθώς δεν σοκάρουν μόνο τους πολίτες, τους τηλεθεατές, οι εξελίξεις και τα δεδομένα, αλλά και εμάς τους δημοσιογράφους. Εύη, λοιπόν, Εύη Σπανού, προσπαθήσαμε λίγο σήμερα προκειμένου να βρούμε κάποιον φορέα, να βρούμε κάποιον ειδικό, να αναφερθεί στο θέμα και περισσότερο να δώσει κάποιες συμβουλές, να προτρέψει κόσμο, από τη μία να ανοίξουν στόματα και από την άλλη να εστιάσουμε μέσα από συγκεκριμένες συμβουλές και στην αιτία του κακού. Και εκτός των άλλων να δώσουμε και μια ελπίδα μέσα από όλη αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση, ότι υπάρχει μια επόμενη μέρα και για αυτά τα παιδιά και για όλους τους υπόλοιπους, αρκεί να έχουμε διάθεση. Διάβασα ένα άρθρο σε αθηναϊκή εφημερίδα, δεν θα πω λεπτομέρειες, όπου γίνεται λόγος μεταξύ άλλων ότι με προσπάθεια θα βρούμε τη λύση και θα βοηθήσουμε, και πρέπει να το πιστέψουμε, θα βοηθήσουμε τα θύματα, όπως και στην περίπτωση της 12χρονης. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει και να τροποποιηθεί αυτό το σάπιο κομμάτι της κοινωνίας μας. Μαζί το βλέπαμε. Το πρωί. Αλλά υπάρχει, νομίζω, αυτό που κρατάμε είναι ότι μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει και για αυτά τα παιδιά, μπορεί να αλλάξει και για όλους μας τη στιγμή που έχουμε επιθυμία να δούμε το πρόβλημα και να το λύσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία εμείς και να πάμε στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Έχει τοποθετηθεί πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Κυρία Παπαδάτου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα κάθε φορά για τέτοια θέματα. Εμείς θέλω να σας ευχαριστήσουμε που πάντα τα αποκρίνεστε στο αίτημά μας, να τα πούμε τηλεοπτικά. Ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει λεπτούς χειρισμούς. Λεπτούς χειρισμούς και από τους ειδικούς, λεπτούς χειρισμούς και από τις αρχές και από εμάς τους δημοσιογράφους. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτή την τραγική, θλιβερή, αρρωστημένη ιστορία με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι, ποιο είναι? Πολλά μηνύματα, η αλήθεια είναι, μας έρχονται στο μυαλό και χαίρομαι που τοποθετήθηκε δημοσιογραφικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας όταν καλύπτουν η είδηση ότι υπάρχουν παιδικές ψυχίες που θα συνεχίσουν τη ζωή τους, πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Νομίζω ένα βασικό θέμα που προκύπτει κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μιλήσουμε εγκαίρως, να προλάβουμε καταστάσεις προτού έχουμε μια τεράστια έκταση και δεν ξέρουμε από πού να πιάσουμε το νήμα σε αυτό το κουβάρι. Υπάρχει εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά, ISOS 1056, του Χαμόγελου του Παιδιού. Είναι δωρεάν όλο το 24ωρο, ανώνυμη. Υπάρχει το chat 1056 για τα παιδιά. Προτρέπουμε κάθε πολίτη, εκπαιδευτικό, γονέα, έναν γείτονα, μια γειτόνισσα, οποιονδήποτε μπορεί να γνωρίζει κάτι για ένα παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο, οπωσδήποτε να καλέσει, έστω και ανώνυμα. Ο πρόεδρος του οργανισμού έχει και ο ίδιος εκφράσει την αγωνία του, ώστε ακόμα και αν κάποιος φοβάται να αποκαλύψει κάποιες καταστάσεις, θα μπορέσει το Χαμόγελο του Παιδιού να βοηθήσει, να έρθει σε επαφή με τις αρχές και τα κατάλληλα άτομα που θα βοηθήσουν να ξεσκεπαστεί οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση. Κυρία Παπαδάτου, περνώντας έτσι λίγο και στο θέμα της κοινωνίας, γιατί βλέπουμε με αφορμή την υπόθεση της 12χρονης, ότι έχουν βγει πάρα πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν στη γειτονιά, έτσι, στο σχολείο, και λένε ότι κάτι είχαμε δει, δεν μου άρεσε το πρόσωπο του συγκεκριμένου, κάτι είχαμε καταλάβει, αλλά για κάποιο λόγο κανένας δεν μίλησε. Και δεν λέω να φτάσουμε στο άλλο άκρο που θα είμαστε καχύποπτοι για οποιονδήποτε άνθρωπο έχουμε δίπλα μας. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία σε αυτήν την κατάσταση και στην κατάθεση κάθε φορά ενός συμβάντος. Τι μπορεί να γίνει όμως σε αυτή την περίπτωση? Αυτό που νομίζω πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο σε όσους και όσες μας ακούνε είναι ότι το Χαμόγελο του Παιδιού είναι δίπλα σας. Είναι δίπλα σε κάθε άνθρωπο που έχει μία υποψία, που βλέπει και νιώθει ότι είναι περίεργο, ότι κάτι δεν πάει καλά. Είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε καταρχάς.
μία κλίση αρκεί για να μπορέσει να μιλήσει με έναν ψυχολόγο, με έναν κοινωνικό λειτουργό. Άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά ασχολούνται με χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις, να μοιραστούν την τεχνογνωσία που έχουν για να βοηθήσουν σε ένα τέτοιο περιστατικό. Οπότε είμαστε πολύ μακριά από το να είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι. Είμαστε ακόμα, νομίζω, μια κοινωνία πάρα πολύ κλειστή, που πολύ πολύ δύσκολα θα φτάσει να αποκαλύψει κάτι που συμβαίνει. Και αυτά που βλέπουμε στη δημοσιότητα είναι το ελάχιστο, πιστέψτε με. Είναι μια κορφή του παγόβουνου, το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, αλλά πραγματικά είναι μια υπόθεση από τις χιλιάδες με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι εμείς εδώ στο χαμόγελο καθημερινά. Παρ' όλα αυτά και συμπληρωματικά σε αυτό που είπε ο Νίκος στην αρχή, ότι μπορεί να υπάρξει μια επόμενη μέρα για αυτά τα παιδιά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και από τα δελτία τύπου που εκδίδει το χαμόγελο του παιδιού, βρίσκονται υπό την σκέπη έτσι, δομών του χαμόγελου, τα παιδιά της οικογένειας, και γίνεται μια προσπάθεια, φαντάζομαι, και από ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για παιδιά τα οποία έχουν υποστεί τέτοιου είδους ψυχολογική, ψυχική βία και σωματική, υπάρχει επόμενη μέρα, θα μπορούσαν να επανέλθουν στην κοινωνία χωρίς έτσι κάποια κατάλοιπα αυτών των καταστάσεων που έχουν βιώσει? Φυσικά και υπάρχει επόμενη μέρα και πολλές επόμενες μέρες. Και ευτυχώς και η βιβλιογραφία μας υποδεικνύει ότι οι παιδιά τα οποία έχουν ζήσει οποιαδήποτε κακοποιητική εμπειρία, με κατάλληλες επανορθωτικές εμπειρίες, πραγματικά μπορούν να σταθούν με πολύ αξιοπρέπεια στα πόδια τους, μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους και να έχουν μια ζωή έτσι όπως τη φαντάζονται. Απλά χρειάζεται να παρέμβουμε πρώιμα, χρειάζεται όσο το δυνατόν να εκτεθούν λιγότερα τα παιδιά σε τέτοιες εμπειρίες, να προλάβουμε προτού έχει περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια, και καταλαβαίνετε ότι φυσικά η θεραπεία είναι πάντα πολύ πολύ πιο δύσκολη από την πρόληψη. Οπότε σίγουρα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για αυτά τα παιδιά, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό υπάρχει το χαμόγελο του παιδιού, για να στηρίξουμε και αυτά αλλά και πολλά άλλα παιδιά που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση και έχουν καταφέρει να φτιάξουν τη ζωή τους ακριβώς με τον τρόπο που θα έπρεπε κάθε παιδί να έχει αυτή τη ζωή. Και μην ξεχνάμε ότι σε κάθε πρόβλημα υπάρχει και λύση, υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν εθελοντές, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό. Μέλη του στο χαμόγελο του παιδιού αντιπροσωπεύουν όλες αυτές και εκπροσωπούν, για να είμαι ακριβής, όλες αυτές τις κατηγορίες. Οπότε πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας? Κάθε φορά τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου είναι αυτή, ναι, να επενθυμίσουμε λίγο τους τρόπους. Το 1056 είναι ο πιο άμεσος τρόπος, είτε τηλεφωνικά, είτε με chat, είτε στα social media του οργανισμού. Και θα ήθελα κλείνοντας να υπενθυμίσω ότι το χαμόγελο του παιδιού έχει ξεκινήσει την εκστρατεία με ένα μυστικό από το 2017 ακριβώς για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Μπορεί όποιος μας βλέπει και όποια μας βλέπει να μπει στην ιστοσελίδα με ένα μυστικό, να διαβάσει σχετικά με τις προτάσεις του χαμόγελου, να υπογράψει το ψήφισμα για να είμαστε όλοι μαζί συντονισμένοι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα, Εύη. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Παπαδάτου, αν αυτά τα παιδιά θα χρειαστεί έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους να έχουν ένα στήριγμα δίπλα τους, έναν άνθρωπο, έναν ειδικό, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυσκολία. Γιατί μπορεί τα επόμενα χρόνια, για παράδειγμα, να επανέλθουν και να είναι όλα φυσιολογικά. Μπορεί κάποια στιγμή όμως σε μια δυσκολία να αλλοξοδρομήσουν, να αισθανθούν ότι χρειάζονται μια βοήθεια, θα είναι φόρο ζωής. Να αλλοξοδρομήσουν ψυχολογικά. Ψυχολογικά, να χρειαστεί δηλαδή μια στήριξη περαιτέρω. Για τα παιδιά που μεγαλώνουν στο χαμόγελο του παιδιού, θα πρέπει να ξέρετε ότι πάντα συζητάμε και για τα ενήλικα παιδιά του χαμόγελου. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι όπως μια οικογένεια δεν εγκαταλείπει ποτέ τα παιδιά της και είναι εκεί για να τα στηρίξει, ακριβώς έτσι είναι και το χαμόγελο του παιδιού. Θα είναι εκεί και στην φοιτητική του ζωή, θα είναι εκεί και στην οικογενειακή του ζωή. Πάντα θα μπορούν να επιστρέφουν πίσω σε ανθρώπους, επαγγελματίες, με τους οποίους έχουν μοιραστεί πολύ σημαντικές στιγμές και θα είναι εκεί για να τους υποστηρίζουν. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Παπαδάτου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.